Θα έρθει ο καιρός που θα εισβάλλουν οι Κινέζοι και θα είναι πολύ δύσκολα για όλους. Θα βασιλέψουν οι λαιλασίες, οι ανομίες των ενόπλων και η γη θα είναι κατάσπαρτη με πτώματα. Μοναχή Νίλα, μία μεγάλη μορφή της Ρωσικής Εκκλησίας, γνωστή κυρίως για τις εσχατολογικές προφητείες της. Η Ευδοκία Αντέευνα Νοβίκοβα, γνωστή ως Νίλα στους Ορθόδοξους Χριστιανούς όλης της Ρωσίας, εκοιμήθη στις 6 Μαρτίου του 1999. Τα χαρίσματα που της δώρισε ο Θεός, προορατικό και διορατικό χάρισμα, θεραπεία ασθενειών, παρηγοριά των ανθρώπων, επιβεβαιώνονται από πολλούς πιστούς χριστιανούς οι οποίοι ζητούσαν τη βοήθειά της. Με τους πνευματικούς της οφθαλμούς έβλεπε την ψυχή του ανθρώπου, όσα του συνέβησαν και όσα θα του συμβούν. Όλοι έφευγαν από το κελάκι της παρηγορημένοι και ενθαρρυμένοι. Η μοναχή Νίλα συνήθιζε να λέει ότι ο Θεός μπορεί να αναβάλει την εκπλήρωση των προφητιών. Εξαρτάται από εμάς, τους πιστούς, από την προθυάθεσή μας για προσευχή, για μετάνοια, για απαλλαγή από τα πάθη μας. Μισό χρόνο πριν πεθάνει, είπε ότι την 41η ημέρα μετά το θάνατό της θα έρθει η αστυνομία στο σπίτι της και τότε δεν θα μπορούν να πάρουν τα πράγματά της. Γι' αυτό έδωσε ευλογία να μοιραστούν τα πράγματά της μέχρι το τελευταίο, έτσι ώστε όταν έρθει η αστυνομία στο σπίτι να είναι άδειο. Έτσι και έγινε στη συνέχεια. Η πιο μεγάλη άσκηση είναι να προσεύχεσαι. Επίσης μιλούσε για την ανάγκη της αδιάλειπτης προσευχής, όπου και αν βρίσκεται κάποιος, στην εργασία, στα μέσα μεταφοράς, την ώρα της ξεκούρασης. Με τα χέρια δουλειά και με τα χείλη προσευχή. Πρώτα απ' όλα προσευχή, κόρες μου. Για τη σπουδαιότητα της προσευχής έλεγε το εξής: ο κόσμος κρατιέται από την προσευχή. Εάν πάψει η προσευχή, έστω και για μία ώρα, θα πάψει να υπάρχει ο κόσμος. Υπάρχει ανάγκη κυρίως για νυχτερινή προσευχή. Αυτή είναι ακόμα πιο ευάρεστη στο Θεό. Η πιο μεγάλη άσκηση είναι να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους. Πρέπει να είσαι υπομονετικός, να προσεύχεσαι και να αγωνίζεσαι χωρίς να επηρεάζεσαι από τίποτα, ακόμη κι αν σε μαλώσουν ή σε κοτσομπολέψουν. Υπάρχει η κακολογία εκ δεξιών, που είναι εκ του διαβόλου, και εκ των αριστερών, που μπορεί να είναι από τους συγγενείς ή τους φίλους. Και τα δύο είναι δύσκολα, αλλά και χρήσιμα. Απαραίτητα μπορώ να πω. Όλους τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες να τις υπομένουμε ενώπιον του Θεού, με τη σκέψη μας την Παναγία και την καρδιά προς το Θεό. Περισσότερο και από κάθε εξωτερική άσκηση, πρέπει πάνω απ' όλα να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Να μην επιτρέψεις στον εαυτό σου τίποτα το πονηρό. Να είσαι ανοιχτός προς τους ανθρώπους και να μην φαντάζεσαι τίποτα για τον εαυτό σου. Προέβλεψε τον πόλεμο της Τσετσενίας. Ένα βράδυ ξύπνησε τις πνευματικές της κόρες λέγοντας: «Κόρες μου, άρχισε ο πόλεμος. Πρέπει να προσευχηθούμε. Σηκωθείτε». Το πρωί, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο ανακοίνωσαν ότι άρχισε ο πόλεμος στην Τσετσενία, το 1994. Στον επόμενο πόλεμο θα πάρουν τις γυναίκες. Η γερόντισα μιλούσε με πολύ πόνο για τις γυναίκες που φορούσαν παντελόνι. «Δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να φορούν ρούχα ανδρικά και στους άνδρες γυναικεία. Γι' αυτό θα λογοδοτήσουν μπροστά στο Θεό. Πρέπει να ξέρετε ότι τις γυναίκες που φορούν παντελόνι, στον επόμενο πόλεμο θα τις πάρουν για να πολεμήσουν και λίγες θα επιστρέψουν». Την ώρα που έλεγε αυτά τα λόγια, μία γυναίκα που ήταν παρούσα σκέφτηκε: «Τι το κακό υπάρχει στο να φοράω παντελόνι στον κήπο. Είναι πολύ βολικό». Η γερόντισσα αντέδρασε αμέσως σε αυτή τη σκέψη: «Και εσύ στον κήπο μη φοράς παντελόνι, θα δώσεις λόγο γι' αυτό». «Φοβάμαι την ημέρα που θα έρθει ο Αντίχριστος». Η γερόντισσα Νίλα, επίσης,
είπε πως θα έρθουν καιροί όπου όπως το 1917 θα τους φυλακίσουν ή θα τους πνίξουν στη θάλασσα, τότε που θα αρχίσουν οι διωχμοί εναντίον των χριστιανών, βιαστείτε να φύγετε με τους πρώτους. Κάντε ό,τι μπορείτε, μόνο μη μείνετε. Αυτοί που θα φύγουν με τους πρώτους θα σωθούν. Όλα αυτά θα τα δείτε με τα μάτια σας. Η γενιά σας θα δει τον Αντίχριστο. Παιδιά μου, πόσο σας λυπάμαι για όλα αυτά, έλεγε και έκλαιγε. Ωστόσο, πρόσθετε, δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. Ένας ιερέας της εξομολογήθηκε. Μητερούλα, εγώ είμαι αδύναμος. Φοβάμαι την ημέρα που θα έρθει ο Αντίχριστος. Μη φοβάσαι, θα δεις αυτή την ημέρα, δεν θα αντέξεις όμως τις δυσκολίες. Η γερόντισσα μιλούσε συχνά για τις μέλουσες δοκιμασίες και για τα ανίκουστα βασανιστήρια που θα υποστούν οι άνθρωποι στα χρόνια του Αντιχρίστου. Η γερόντισσα διηγούνταν ότι έβλεπε με τους πνευματικούς της οφθαλμούς, όχι για να τρομάξει τους ανθρώπους, αλλά για να τους ενισχύσει την πίστη και την ελπίδα στο έλεος του Θεού. Έλεγε συνεχώς ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει τους πιστούς, ότι θα τους ταΐζει στον καιρό της πείνας, θα τους παρηγορεί, θα τους βρει καταφύγιο, θα τους περιβάλλει στις θλίψεις και θα τους βοηθήσει να περάσουν τα βασανιστήρια και τους διωχμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις θυμόταν τα λόγια του προφήτη Δαβίδ, «Ου κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν μέρες λοιμού χορταστήσονται». Ψαλμός 36, στίχος 19. «Να μη φοβάστε τίποτα, παιδιά μου, και να μη φοβάστε για αυτά που θα συμβούν, ή μπορεί να συμβούν, ή πρέπει να συμβούν, όπως προφήτεψαν οι άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός είναι πιο δυνατός από όλους και από όλα. Στις δοκιμασίες θα μας δώσει βοήθεια και θα μας δώσει δύναμη να υπομείνουμε. Μας ζητάει μόνο να υπακούμε το Άγιο θέλημά Του. Προσευχηθείτε στην προστάτηδά μας και δεν θα μας αφήσει». Βάζουν στα βρέφη το σφράγισμα. Κάποια φορά το πρόσωπό της ξαφνικά πήρε μία έκφραση απειλητική, σαν να έβλεπε κάτι με τους πνευματικούς της οφθαλμούς. Χτύπησε μερικές φορές με τη βίτσα της το πάτωμα λέγοντας «Κοίτα τι σκέφτηκαν, βάζουν στα βρέφη το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Ο άγγελος θα τους καταστρέψει αυτούς που θα κάνουν κάτι τέτοιο». Μία μέρα η γερόντισσα Νίλα έπιασε το κεφάλι της και φώναξε «Αλίμονο τι θα συμβεί, τι θα απογίνει η Ρωσία και εμείς». Το επανέλαβε μερικές φορές και μετά ησύχασε λέγοντας «Δεν θα σας πω τι είδα, ο Κύριος δεν ευλογεί». Με τους πνευματικούς της οφθαλμούς η γερόντισσα έβλεπε ότι η σημερινή γενιά και η επόμενη θα περάσουν μεγάλες δοκιμασίες. Συχνά διηγούταν πως επέζησε υπό συνθήκες λιμοκτονίας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όταν η τροφή ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. «Να μη δώσει ο Θεός να περάσετε πείνα, είναι φοβερό. Στο στρατόπεδο δεν έβλεπα ποτέ ψωμί. Όταν ελευθερώθηκα, μου φάνηκε πως δεν θα χορτάσω ποτέ το ψωμί. Η πείνα όμως θα έλθει. Η πείνα θα είναι μεγάλη. Όταν ήμουν παιδί στην Ουκρανία, όπου και να γύριζε στο μάτι σου, έβλεπε σιτηρά. Τα στάχια ήταν ένα και ένα. Φυσούσε ο αέρας και κυμάτιζαν σαν να ήταν κύματα της θάλασσας, μέχρι το βάθος του ορίζοντα. Δεν υπήρχε μεταξύ τους ούτε ένα αγριόχορτο. Τώρα όμως είναι γεμάτα αγριόχορτα. Εγκατέλειψαν τη γη που είναι ο τροφέας μας. Πρέπει να δουλεύετε τη γη. Οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν για το ότι την εγκατέλειψαν. Η πείνα θα έλθει επειδή εγκαταλείψαμε τη γη. Εάν έχετε μία γωνίτσα, φυτέψτε την. Θα σας βοηθήσει στον καιρό της πείνας. Η αποθήκευση τροφίμων δεν θα σας βοηθήσει. Επειδή η πείνα θα έλθει σταδιακά, πρέπει να φροντίσετε να βρίσκεστε κοντά σε ένα κτήμα. Στις πόλεις θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Η πείνα θα είναι τόσο τρομερή που οι άνθρωποι θα εισβάλλουν στα σπίτια για να βρουν τρόφιμα. Θα σπάνε τζάμια και πόρτες και θα σκοτώνουν ανθρώπους για την τροφή. Πολλοί θα φέρουν όπλα
και η ανθρώπινη ζωή δεν θα έχει καμία αξία. Όταν θα έλθει ο Αντίχριστος, η πείνα θα είναι μεγάλη και θα εξαντληθούν τα σιτηρά. Πρέπει να ετοιμάσετε βότανα, να τα ξεράνετε και να φτιάχνετε τσάι. Με αυτό θα επιζήσετε. Επίσης, η γερόντισσα έλεγε ότι στους έσχατους καιρούς, στη θέση της Αγίας Πετρούπολης θα είναι θάλασσα, ενώ ένα μεγάλο μέρος της Μόσχας θα βυθιστεί, επειδή κάτω από τη γη υπάρχουν μεγάλα κενά. Όταν ρωτήθηκε τι θα απογίνει το σπίτι και η οικομόπολη στην οποία μένει, εκείνη απάντησε «Από την πόλη δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, μόνο το σπίτι μου και άλλο ένα. Θα είναι πόλεμος, καταστροφές. Το σπίτι μου όμως δεν θα καταστραφεί. Εγώ δεν θα το δω, εσείς όμως θα το δείτε. Να ο δρόμος προς το Ικόρβιεσκ, το σπίτι μου θα μείνει όρθιο και γύρω του τίποτα. Κατά τον πόλεμο θα καταστραφεί τελείως. Θα εισβάλλουν οι Κινέζοι. Θα έρθει καιρός που θα εισβάλλουν οι Κινέζοι και θα είναι πολύ δύσκολα για όλους». Αυτό το επανέλαβε 2 φορές. «Παιδιά μου, είδα ένα όνειρο. Θα γίνει πόλεμος, Θεέ μου. Τα παιδιά από 14 ετών θα τα στρατολογήσουν και θα τα στείλουν στο μέτωπο. Σπίτι θα μείνουν μόνο τα παιδιά και οι γέροι. Οι στρατιώτες θα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Θα τους μαζεύουν και θα τους στέλνουν στον πόλεμο. Θα βασιλέψουν οι λαιλασίες και οι ανομίες των ενόπλων. Η γη θα είναι κατάσπαρτη με πτώματα. Παιδιά μου, πόσο σας λυπάμαι». Αυτό το επαναλάμβανε συχνά. Ανάμεσα σε όλους τους Αγίους, η γερόντισσα Νίλα αγαπούσε ιδιαίτερα τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη. Έλεγε ότι ο Άγιος αγαπάει τη Ρωσία και ότι θα έρθει σε αυτήν τον καιρό του Αντιχρίστου. Σε ένα πνευματικό της τέκνο έδωσε την ακόλουθη προσευχή. «Κύριε, γεννηθείτε το όνομά σου εις εμέ. Βοήθησόν με να σου μείνω πιστός μέχρι το τέλος της ζωής μου. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον με τον αμαρτωλό. Άγιε Ιωάννη Θεολόγε, να είσαι ο καθοδηγητής μου και ο μεσίτης μου ενώπιον του Κυρίου και της Παναχράντου Μητέρας του». Όταν βάπτισαν ένα νεογέννητο, είπε στον ανάδοχό του «Αυτό το παιδί στα 12 του θα μείνει χωρίς μάνα». Έπειτα είπε «Είναι απαράδεκτο να εγκαταλείπει κάποιος το παιδί του. Πρέπει να καταλάβουν πόσο κακό είναι αυτό και να μετανοήσουν. Μόνο με αίμα μπορούν να ξεπλύνουν αυτήν την αμαρτία».